Κυρία Γεράκη, θα συμφωνήσω με τα στελέχη, διότι τα τελευταία χρόνια, από το 2000 και μετά, έχουν πραγματικά μια εκτόξευση και υπερδιπλασιασμό των ληξιπτώσεων μονοφυλών. Δηλαδή, από τα 40 δις που ήταν το 2010, σήμερα προσεγγίζουν τα 90 δις. Χρήματα τα οποία, ακόμα και με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, δεν μπορεί να εισταχθούν ούτε το 10% πλέον αυτών των ποσών. Και αυτό οφείλεται, όπως σωστά υπόθηκε, λόγω της μείωσης της φοροδοτικής ικανότητας, λόγω της μείωσης των μισθών, των συντάξεων, mm-hmm. λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών, του τζίρου δηλαδή, που κάνουν οι επιχειρήσεις. Από τη μία έχουμε μειώσεις, από την άλλη όμως οι φοροδοτικοί συντελεστές έχουν αυξηθεί, τα φορολόγητα έχουν μειωθεί, έχουν περικοπεί για τους επαγγελματίες, οπότε έχουμε αύξηση των φόρων. Μείωση δηλαδή των εισοδημάτων και αύξηση των φόρων από την άλλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκρηξη αυτή των ληξιπτώσεων μονοφυλών, η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και των επιχειρήσεων, λόγω ακριβώς της αδυναμίας αυτής που να ανταποκριθούν στις νέες οφειλές που δημιουργούνται. Ακόμα, κυρία Δουλγεράκη, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων, που ήταν μια από τις καλύτερες ρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, σήμερα πολύ λίγοι σε ποσοστά που είναι ίσως κάτω από 30% από αυτούς που είχαν μπει αρχικά μπορούν να τα ακολουθήσουν, ακριβώς διότι και οι όροι πλέον έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, αλλά και τα νέα και οι νέες οφειλές που έρχονται είτε σε φόρους είτε σε άλλα τέλη που δημιουργούνται δεν μπορεί να ανταποκριθούν οι πολίτες, με αποτέλεσμα πολλοί να βρίσκονται εκτός από την ρύθμιση. Κύριε Παριτάκη, το 30% μπορεί μόνο να την ακολουθήσει πλέον σήμερα, λέτε, ή λιγότερο από το 30%? Εκτιμώ ότι είναι λιγότερο από 30%. Βλέποντας κάθε μέρα επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα οι οποίοι βρίσκονται εκτός ρύθμιση, επειδή το πλαίσιο είναι αυστηρό, σήμερα σε 15 μέρες, εάν δεν ρυθμίσεις με 12 δόσεις ή αν δεν πληρώσεις τις τρέχουσες οφειλές, βρίσκεσαι εκτός ρύθμισης. Από πρώτη πρώτη 17 πρέπει την ημερομηνία που λύγει οφειλή να εξοφλείται, αλλιώς πάλι βρίσκεσαι εκτός ρύθμισης. Όλα αυτά δυστυχώς δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει ο προσπολίτης, διότι έρχονται, όπως είπατε, τα καθαριστικά. 29 εβδόμου πρέπει να πληρωθεί πρώτη δόση. Στη συνέχεια έχουμε την καθάριση του έμφυα. Είναι τα τέλη κυκλοφορίας. Είναι η φορολογία των επιχειρήσεων. Όλα αυτά συνθέτουν ένα κλίμα πολύ δύσκολο και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την δύσκολη πραγματικά καθημερινότητα. Ναι, αλλά μέσα σε αυτό τον φαύλο κύκλο της δύσκολης καθημερινότητας, της υπερφορολόγησης, του διπλασιασμού, τριπλασιασμού ή όπως αλλιώς θέλουμε να το πούμε, υπάρχουν και εκείνες οι άλλες προβλέψεις που δεν ξέρω τελικά αν απλά μας προκαλούν, κύριε Μπαριτάκη, ή θέλουν κάτι άλλο να πούν ή είναι κάτι το οποίο εμείς δεν καταλαβαίνουμε, γιατί κάτι απ' όλα θα πρέπει να σημαίνει. Δηλαδή, έβλεπα και άκουγα για άλλη μια φορά τις δηλώσεις της κυρίας στο CNBC, που έλεγε ότι η χώρα έχει επιστρέψει στην πολιτική σταθερότητα, ότι οι φόβοι για Brexit βρίσκονται πίσω μας, ότι εισερχόμαστε σε μια περίοδο ομαλότητας και σταθερότητας και ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε θετικά σημάδια στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στο επίπεδο ζωής των Ελλήνων. Για Λουλιάκη, μακάρι να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά. Εγώ μιλάω για το σήμερα, για την πραγματική οικονομία και αυτά που βιώνουν και οι πολίτες και οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις. Μακάρι να έχουμε τη σταθερότητα και την ομαλότητα που είναι προαπαιτούμενο για να έχουν επενδύσεις. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουν απομακρυνθεί κάποιοι κίνδυνοι, πρέπει σιγά σιγά να αρθεί το capital control, που δυστυχώς με τράπεζες όπως λειτουργούν σήμερα δεν βοηθούν στη δημιουργία επενδύσεων. Όλα αυτά, εάν σιγά σιγά καταφέρουμε σε σύντομο διάστημα, αλλά αυτά πρέπει να γίνει πραγματικότητα, κυρία Δουλγεράκη. Πρέπει δηλαδή να περάσουμε πλέον και στις πράξεις. Να δούμε δηλαδή την οικονομική αυτή σταθερότητα να αποτυπώνεται και στην πραγματική οικονομία. Πραγματική οικονομία είναι αυτό το οποίο ζούμε όλοι μας κάθε μέρα. Αν ένα μαγαζί κλείσει, αν ένα μαγαζί ανοίξει, αν κλείσει μια επιχείρηση, αν δημιουργηθεί κάποια άλλη, αν χαθεί μια θέση εργασίας, όλα αυτά είναι πραγματική οικονομία. Και αυτά, για να αναστραφεί το κλίμα, χρειάζονται πάρα πολλές προϋποθέσεις. Και δυστυχώς σήμερα αυτό που υπάρχει είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε όλοι και είναι η καταβολή των φόρων, της φορολογίας, που είναι πολύ δύσκολη.